Και πάμε στην αίθουσα σύνταξης να συναντήσουμε την Ιωάννα Παπανικολοπούλου να μας δώσει τα τελευταία νέα του πύρου Εφιάλτη που για δεύτερη μέρα καίει στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Ιωάννα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, σ' ακούμε. Καλημέρα, Ανέστη. Η ανεξέλεγκτη φωτιά έχει ξεκινήσει από χθες στην περιοχή Βαρνάβα και πλέον έχει περάσει στο πεντελικό όρος. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής σημείωσε πως όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας έδωσαν ολονύχτια σκληρή μάχη και παρόλες τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, η πυρκαγιά εξελίχθηκε ταχύτητα και αυτή τη στιγμή έχει κατεύθυνση προς Πεντέλη, αφού έχει μπει στο πεντελικό όρος. Να δούμε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Βαρνάβα, Σταμάτα, Δροσιά, Διόνυσο και Πεντέλη. Στην κάρτα που έχουμε φτιάξει, έχουμε εκτροπές στη λεωφόρο Μικροχωρίου, Γραμματικού, Καπανδρετίου προς Βαρνάβα, είσοδο Οικισμού Βαρνάβα και λεωφόρος Μαραθώνος από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λίμνη Μαραθώνα, Μαντά και Καπανδρετίου στο ρεύμα προς Βαρνάβα, έξοδος χωριού Γραμματικού, λεωφόρος Διονύσου θέση Ανατολή, λεωφόρος Διονύσου και Θησαίος, Μεγάλο Αλεξάνδρου από Αγίο Στέφανο προς Μαραθώνα, λεωφόρος Μαραθώνος και Κωνσταντινούπολεως, Μεγάλο Αλεξάνδρου και Μακεδονίας, Μεγάλο Αλεξάνδρου και Παπανικολή, λεωφόρος Δροσιά, Σταμάτας και Μακαρίου, λεωφόρος Μαραθώνος και λεωφόρο Πιπερόπουλου, λεωφόρος Μαραθώνος και Αναπαύσεως, λεωφόρος Μαραθώνος και Χετλού, λεωφόρος Διονύσου και Μητροπολίτου Κηδωνίων, λεωφόρος Διονύσου και λεωφόρος Καραή, λεωφόρος Διονύσου και Αγίου Ιωάννου, κόμβος Αγίου Στεφάνου, λεωφόρος Διονύσου και Δημοκρατίας, λεωφόρος Διονύσου και Ρόδων, Γραμματικό προς Καλέτσι, στο My Market Γραμματικού προς Άνω Σούλη. Συνεχίζουμε, κόμβο Αγίου Στεφάνου, λεωφόρος Διονύσου και Δημοκρατίας, λεωφόρος Διονύσου και Ρόδων και τέλος Γραμματικό προς Καλέτσι. Mm-hmm. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος τώρα έχει δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική. Λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει ένα link που μπορεί ο καθένας να μπει μέσα και να γράψει τα στοιχεία του ώστε να μπορέσει να βρει ένα κατάλημα για να μείνει αυτές τις μέρες που υπάρχει η φωτιά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με το 213 2047 893. Ταυτόχρονα, με προσωπική εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, έχουν ανοίξει οι χώροι του ΟΑΚΑ για τους κατοίκους των περιοχών που εκενώθηκαν. Ακόμα, το κλειστό γήπεδο στο Δημοτικό Στάδιο Κηφισιάς Ιωάννη Ζηρίνης, για όσο διάστημα χρειαστεί, θα λειτουργήσει ως το πρώτο σημείο υποστήριξης του Δήμου για την υποδοχή και διανυκτέρευση των πυρόπληκτων. Η είσοδος στο κλειστό του Ζηρίνιου θα γίνεται από την οδό Άνδρου. Την ίδια ώρα έχει εκκοινωθεί η Ανέστη το Παίδων Πεντέλης και το 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, 29 παιδιά του νοσοκομείου Παίδων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού και στο Αγία Σοφία. Τα 5 εξ αυτών ήταν στη ΜΕΘ του Παίδων Πεντέλης, ωστόσο η μεταφορά τους έγινε με ασφάλεια. Τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί από την Ειδική Γραμματεία Ζώων. Τώρα να δούμε τι γίνεται με τα ζωάκια. Από την Ειδική Γραμματεία Ζώων, συντροφιά, συντονιστικό κέντρο για τα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή του Βαρνάβα, στην Αττική, όπου πλήττονται από τις πυρκαγιές. Οι πολίτες, όπως αναφέρει το Υπουργείο, μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213-1361-085 και 213-1360-33. Τέλος, να σημειώσουμε ότι στο Δήμο Μαραθώνα και στο Δήμο Διονύσου θα λειτουργούν χώροι υποδοχής ζώων σε κίνδυνο καθ' όλη τη διάρκεια της φωτιάς, στο Δημαρχείο Γραμματικού, στο γήπεδο μπάσκετ Γραμματικού και στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Άνοιξης. Ωραία. Λοιπόν, Ιωάννα, μαζεύει συνεχώς στοιχεία. Να μας πεις τι λέει και η αστυνομία για τους κατοίκους που θέλουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους που απαγορεύει και έχει αποκλείσει τους δρόμους. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η φωτιά είναι μακριά, αλλά πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινη ζωή. Δες τι άλλο καινούργιο υπάρχει. Σε 10 λεπτά έχουμε συνεχείριο, θα τα ξαναπούμε πάλι. Σε ευχαριστώ προσωρινά. Καλή συνέχεια.